Τώρα αναπτύσσεται εδώ μια συζήτηση και για τα ζητήματα του ποινικού κώδικα. Το ΚΚΕ είχε τοποθετηθεί ολοκληρωμένα ότι συνολικά η κατεύθυνση του ποινικού κώδικα άνοιγε τέτοια ζητήματα. Σίγουρα ήταν και από τα κρίσιμα θέματα που βάζαμε και το ζήτημα της εξελισσόμενης δίκης της Χρυσής Αυγής, που υπάρχουν και άλλες ευθύνες του γιατί άργησε τόσο πολύ και ότι δεν πάρθηκαν μέτρα να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα όπως έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η δίκη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που μέχρι πρότινος είχε και όλες τις ελευθερίες, πλασαριζόταν και, και σε διάφορες εκδηλώσεις κλπ. Και τις δίνονταν και οι δυνατότητες από τον νόμο να να προβάλλει τις θέσεις της στον κόσμο. Ωστόσο έχει μια σειρά ζητήματα που ανοίγει ο ποινικός κώδικας και φαίνεται και συνολικά, δεν είναι καινούριο το ζήτημα αυτό, το πώς αξιοποιούνται τέτοια νομοθετήματα. Από τη μία πλευρά άνθρωποι, τα οικονομικά σκάνδαλα όπως τέλος πάντων τώρα συζητούνται εδώ, να διευκολύνονται και να υπάρχουν διαδικασίες όπως η διαμεσολάβηση κλπ. Που διευκολύνουν ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα σε τέτοιου είδους οικονομικά σκάνδαλα σε βάρος του δημοσίου κλπ. Μιας πολύ ακριβής και δυνατής νομικής εκπροσώπησης. Και όχι μόνο αυτό, και να πέφτουν με τις διαδικασίες, με διαδικασίες νέου τύπου τέλος πάντων που μπαίνουν μέσα στην ποινική δικονομία, επιτρέπεται να πέφτουν στα μαλακά ή να παίρνουν μια πολύ μικρότερη ποινή. Πράγμα που δεν ισχύει βέβαια ούτε για τους εργαζόμενους που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, να το πούμε έτσι, για να μπορέσουν να απαλλαγούν από την ποινή τους, ούτε βέβαια υπάρχει και τέτοια δυνατότητα σε διαδικασίες. Δεν βλέπουμε ας πούμε την ίδια ευαισθησία από τη δικαιοσύνη όταν πρόκειται να καταστήλουν απεργιακές κινητοποιήσεις, όταν πρόκειται να καταστήλουν κινητοποιήσεις αγροτών, μαθητών. Εκεί οι διαδικασίες είναι ταχύτατες και αυστηρότατες. Όταν πρέπει να προχωρήσουν πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ευαισθησίες. Γι' αυτό λέμε ότι πώς τέλος πάντων το νομοθετικό πλαίσιο αξιοποιείται και έχει, κατά τη γνώμη μου, όχι τώρα, σε όλα τα πάντα. Διαχρονικά έχει ταξικό προσανατολισμό. Εδώ όμως ήθελα περισσότερο να επισημάνω, τώρα επειδή γίνεται μια αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ότι ποιος έφερε το νομοθετικό πλαίσιο και ποιος το αξιοποιεί. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα το παρακολουθήσουμε σε όλα τα ζητήματα. Πώς να το πω, ότι έρχεται και η Νέα Δημοκρατία να αξιοποιήσει. Επειδή, όπως λένε και το κράτος έχει συνέχεια, η Νέα Δημοκρατία έρχεται να αξιοποιήσει μια σειρά νομοθετήματα που έχει αφήσει η προηγούμενη, κυβέρνηση όπως... για να χτυπήσει συνολικά. Και δεν μιλάω μόνο στο ζήτημα του ποινικού κώδικα, γιατί τώρα γίνεται εδώ μια διαμάχη για το θέμα της ΔΕΗ, φορολογία κλπ. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια είχε ελαφρυνθεί η λαϊκή οικογένεια, έπαιρνε φθηνότερο ρεύμα σε σχέση με τις επιχειρήσεις, ή πώς διευκολύνθηκε να περιοριστεί πάρα πολύ ο κόσμος που μπορούσε να αξιοποιήσει το κοινωνικό τιμολόγιο με την, περιπτώσεις τέλος πάντων ανθρώπων που ήταν ουσιαστικά στα όρια, λίγο πάνω από τα όρια της φτώχειας. Αυτή η τάση, και επειδή αναφερθήκατε πριν και με τα ζητήματα της ΔΕΗ, δεν είναι καινούργιο. Τα ζητήματα της διάσωσης της ΔΕΗ και απελευθέρωσης της ενέργειας είναι σε... Παλιά υπόθεση και πολεμήλε. Πάμε για στο κύριο. Σε ορίζοντα 20 ετίας. Σύντομα, κύριε. Ξέρετε, εμείς του ΚΚΕ δεν κάνουμε την αντιπαράθεση στο επίπεδο των ονομάτων ή των προσώπων. Εμείς κρίνουμε τις πολιτικές επιλογές και συγκεκριμένα και οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων προφανώς θα κληθούν να υπηρετήσουν μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία είναι η πολιτική που θα κατευθύνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό όμως που δείχνει και αν θέλετε επιβεβαιώνει και τη στάση που, και τα ζητήματα που άνοιξε το ΚΚΕ και προεκλογικά, είναι ότι οι μικρές, παρά τους έντονους τόνους και τις αψιμαχίες εδώ πέρα που υπήρχαν και προεκλογικά και σήμερα, που γίνονται για να συνεχίζεται και ο διπολικός καυγάς και να συνεχίζει να παίζει το παιχνίδι, φαίνεται ότι είναι μικρές οι διαφορές στο επίπεδο στρατηγικής και στο επίπεδο
των πολιτικών που πρόκειται να εφαρμόσουν τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και να μου επιτρέψετε και των εκπροσώπων του ΚΙΝΑΛ με τη λογική ότι όλοι μαζί ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο το οποίο δεσμεύει ακόμα τη χώρα και με βάση αυτές τις δεσμεύσεις ήρθε αμέσως και λίγο πριν τις εκλογές και μετά και η Κομισιόν, το Eurogroup και επεσήμαν ότι οι δεσμεύσεις ισχύουν, δεν τις αφισβητεί εξάλλου κανένας και με βάση αυτά γίνονται και οι εξελίξεις που συζητούσαμε προηγούμενα στη ΔΕΗ, υπάρχουν και εξελίξεις στα φορολογικά και στα χίλια δύο πράγματα. Στα βασικά λοιπόν που συμφωνούν η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση είναι ότι δεν... Το φορολογικό νομοσχέδιο όταν θα έρθει η κυρία Κομινάκα, το Κομμουνιστικό Κόμμα θα το ψηφίσει. Εάν υπάρχουν μέσα οι ελαφρύνσεις που υπόσχεται η κυβέρνηση. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, έχετε. Θα τα δούμε. Ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα ό,τι θετικό μέτρο υπάρχει και όταν μπορούμε να ψηφίσουμε αποκλειστικά, να το πούμε έτσι, γιατί πολλές φορές έρχεται ένα θετικό μέτρο και ταυτόχρονα μπαίνει προς ψήφιση ένα αντίμετρο που επιβαρύνει και ισοσταθμίζει ουσιαστικά. Από τη μια τσέπη στα παίρνουν, στα δίνουν από την άλλη. Εκεί, αν υπάρχουν οποιαδήποτε μέτρο φορολεάφρυνσης, του λέω φυσικά και το ψηφίσουμε εμείς στο ΚΚΕ. Εξάλλου έχουμε καταθέσει και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στις κυβερνήσεις της προηγούμενης Νέας Δημοκρατίας τροπολογίες για πραγματική και ολοκληρωμένη φοροελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων, οι οποίες δεν τίθεται καν, δεν έρχονται καν προς συζήτηση. Και αν υπήρχε όντως η βούληση να ψηφιστούν τέτοια μέτρα χωρίς αντίμετρα και χωρίς άλλου είδους περικοπές, θα τα φέρναν προς συζήτηση και να τοποθετηθούν ολοκληρωμένα πάνω σε αυτά τα θέματα. Και βέβαια, για να ολοκληρώσω, επειδή έγινε και το ζήτημα, αναφέρθηκε το ζήτημα για τη Συμφωνία των Πρεσπών κλπ. Και για το κύριο χαρακτηριστικό της Συμφωνίας των Πρεσπών, έχει να κάνει με την προώθηση των ατοικών σχεδιασμών στην περιοχή των Βαλκανίων και το πώς η χώρα μας θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Και ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε και πολύ ψηλά τον πήχη σε αυτό και προσπαθεί και τώρα η Νέα Δημοκρατία να ανταποκριθεί στις ψηλές απαιτήσεις. Σε αυτά, στα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα λοιπόν, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία έχουν διαφωνία, δεν τα αμφισβητούν. Οπότε από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει και ουσιαστική διαφοροποίηση από την άποψη των προσώπων που θα παίξουν αυτό το ρόλο.